ήταν από παιδάκι τυφλό, δεν έβλεπε. Έτσι είχε γεννηθεί. Αλλά εκεί που καθόταν σε μία άκρη στον δρόμο, άκουσε πολύ φασαρία. Θέλησε να μάθει τι συμβαίνει. Προσπαθούσε φωναχτά, διότι δεν έβλεπε τους ανθρώπους, να του πούν τι συμβαίνει. Και του είπανε ότι αυτή η φασαρία γίνεται διότι θα περάσει από εδώ τώρα μπροστά σου ο Μεσσίας. Θα περάσει ο Ναζωραίος. Τότε αμέσως σηκώθηκε από εκεί που καθόταν κάτω και αφού πλησίαζε η βοή του κόσμου, άρχισε να φωνάζει αυτός πιο δυνατά από τον κόσμο. Η έδα πει ελέησόν με. Κάποιοι προσπάθησαν να το σταματήσουν και του λένε γιατί κάνεις τόση φασαρία και ενοχλείς. Εκείνος ακόμα πιο δυνατά φώναξε εις τον Χριστό και ο Κύριος εσκλαθμίσει αυτόν τον άνθρωπο. Και δεν τρέπονταν να ζητήσει από τον Κύριο και δεν λογάριασε τι θα λέγανε γι' αυτόν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Εκείνος ακολούθησε το μονοπάτι της πίστεώς του. Ακολούθησε το μονοπάτι εκείνο της χάριτος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί μου. Έτσι ο Κύριος, αφού τον εσπλαχνίσει, τον ρώτησε «Τι θέλεις να κάνω εγώ για σένα» και εκείνος απάντησε «Να δω, θέλω το φως μου, θέλω να αναβλέπω, να αναβλέψω ολόκληρο τον κόσμο που δεν τον έχω δει ποτέ μου». Και του απαντά ο Κύριος, γιατί του απαντά. Του απαντά γιατί είδε ο Χριστός αυτό που είπα πριν, ότι αυτός ο άνθρωπος ακολούθησε το μονοπάτι της πίστεως. Ήταν φοβερά πεπισμένος για τον Χριστό. Είχε δώσει όλο του τον εαυτό για τον Χριστό. Γι' αυτό και φώναζε περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν το είπε ο Κύριος, ότι μέσα του αυτός ο άνθρωπος είχε βαθιά πίστη για εκείνον. Έτσι λοιπόν του χάρισε το φως το αληθινό. Δεν είδε μόνο τους ανθρώπους αυτός ο άνθρωπος, δεν είδε μόνο τα πράγματα και το φως της ημέρας, αλλά είδε το φως το αληθινό που είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και αναφέρει στην Ευαγγελική περικοπή και υπολούθησε Αυτόν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν τον ενδιέφερε τίποτα άλλο πλέον, αλλά μόνο ο Χριστός. Γι' αυτό και αυτομάτως πήρε την πρωτοβουλία
Χριστό. Αγαπητοί αδελφοί μου, εμείς πήραμε την πρωτοβουλία να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Πώς όμως να την πάρουμε, εάν δεν δούμε το φως του αληθινών? Πώς όμως θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τα σαράκια τα οποία και τα ζυζάνια τα οποία κυριαρχούν μέσα μας, ή στη λογική μας, ή στη ψυχή μας, ή στην καρδία μας, και δεν μας αφήνουν να φωνάξουμε τον Χριστό? Πώς, αγαπητοί αδελφοί μου, μπορούμε να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο που ο διάβολος βάζει για να μας διαβάλει από τον δρόμο του φωτός του Χριστού? Εδώ πρέπει να μιμηθούμε τον τυφλό, να πάρουμε την απόφασή μας. Και η απόφασή μας είναι εις αιώνας αιώνου. Γιατί είναι εις αιώνας αιώνου? Διότι αν και εμείς διαλέξουμε τον Χριστό και ανοίξουμε τα μάτια της πρωτινής ψυχής μας και δούμε το φως της χάριτος του Θεού, τότε πραγματικά, αδελφοί μου, κερδίσαμε το εισιτήριο στο χέρι μας. Το εισιτήριο αυτό θα μπορέσει να μας προάγει εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό λοιπόν ας ανοίξουμε τα μάτια μας και ας μπορέσουμε και εμείς να πρωτοφωνάξουμε εξόλυσης της ψυχής μας και εξόλυσης της διανοίας μας και να ακολουθήσουμε τον Χριστό και να πάμε και να συνταχθούμε και εμείς μαζί, όπως μας παραδειγματίζει η σημερινή Ευαγγελική με τον άνθρωπο αυτό που ακολούθησε σε όλη του τη ζωή το φως.